Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι μαζί με τον Δημήτρη Πολύτιμο, το μουσικό, κατά βάση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να κάνουμε την κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχαριστήσω και την κοινή μας φίλη και γνωστή, τη Θέκλα Τζελεπή, μέσω της οποίας μιλήσαμε τέλος πάντων. Και θέλω να πούμε έτσι λίγα πράγματα για την ιστορία σου, πώς ξεκίνησες. Θες να μου πεις πότε γεννήθηκες και πού? Κοίτα να δεις, γεννήθηκα στην Ερμούπολη της Ήρου, όπου είχαν πάει εκεί η μητέρα μου από την Κωνσταντινούπολη και ο πατέρας μου από την Ατάλεια. Την Ατάλεια. Αλλά ήρθα μηνών και πολιτογραφήθηκα στην Αθήνα. Έμενα στο Παγκράτη. Με τη μουσική η σχέση μου είναι ότι έπαιζε ο πατέρας μου βιολί και η μητέρα μου πιάνο. Οπότε είχε επαφή από το οικογενειακό οπότε, περιβάλλον. Ναι, μας βάζανε, θυμάμαι, με την αδελφή μου κάθε Κυριακή να μας παίξουνε. Κλασική μουσική βέβαια παίζανε. Εμείς θέλαμε να πάμε έξω να παίξουμε κτλ. Αλλά στο φινάλε είδα ότι μας έκανε πάρα πολύ καλό. Αν και ήταν λίγο πιεστικό, φαντάζομαι. Πάρα τότε. Πολύ καλό, διότι σου έκανε εισαγωγή σε μια σοβαρή μουσική, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μετά αρχίσανε τα ακούσματα από άλλα είδη, ας πούμε. Εγώ βασικά πιτσιρικάς άκουγα τζαζ, γιατί ακόμα δεν είχε βγει η ροκ. Υπήρχε και ένας σταθμός στο ραδιόφωνο, η ώρα της τζαζ, δεν θυμάμαι πως λεγότανε, και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η παρουσίαση συγκροτημάτων με τους αυτοσχεδιασμούς. Το ροκ βγήκε μετά το 64-65. Εγώ έπεσα τζαζ τότε σε ένα κλαμπ στην Πλάκα, στην Κουκουβάγια. Κουκουβάγια, ναι. Ναι, την είχε ένας Γάλλος, ο Μισελ, και τότε σπούδαζα φυσική και έκανα ιδιαίτερα μαθήματα φυσική, χημεία, μαθηματικά. Και όπως έκανα βόλτες ένα βράδυ στην Πλάκα, ακούω μουσική τζαζ. Πάω, ήταν η Κουκουβάγια και παίζανε κάτι ξένοι. Εγώ ήδη έπαιζα. Έπαιζες από το σπίτι, όχι. Ήδη έπαιζα από το σπίτι και τα λοιπά, πήγαινα στο jazz club, στο παλιό σπίτι του Καραμαλή απέναντι από το στάδιο. Έρχονταν εκεί ο Βαγγέλης, ο Αθανασίου, ο Πλέσας και ψαχουλεύαμε, ας πούμε, και έπαιξα μαζί τους. Είχες πάει ο δύο ή όχι? Όχι. Όχι. Είχα δάσκαλο, ξεχνάω το όνομά του. Είχες όμως κάποιο δάσκαλο που σου έδειχνε? Καταρχήν μου έκανε μαθήματα και ο πατέρας. Ο πατέρας, ναι. Σολφές και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, και έπαιξα και μαζί τους και μια μέρα που πήγα πάλι, το βλέπω κλειστό. Και ο Μισελ μου λέει ότι ήρθε η αστυνομία και τους έπιασε, γιατί δεν είχαν ούτε άδεια εργασίας, ούτε άδεια παραμονής. Σώσε με, κάνε κάτι. Και τότε φωνάζω το ντράμερ, το Κατσαδωράκι. Αν θυμάμαι καλά, είναι πολλά χρόνια πριν, μιλάμε 65 τώρα. Το 65, ναι. Και παίζαμε μαζί τους και είχαμε βάλει διάφορους στις γωνιές, τσίλες, ας πούμε, άμα δούνε κάτι να μας ειδοποιήσουν, να μην παίζουν οι μαύροι, ας πούμε. Και γίνανε τρομερές βραδιές εκεί. Έρχονταν ο Βαγγέλης, έπαιζε τύμπανα, εγώ παίζα πιάνο. Καταπληκτικά ήτανε. Και στις 9 μουσείς έπαιζε η Νινή Ζαχά. Ήταν One Woman Band. Τραγουδούσε, έπαιζε πιάνο και χτύπαγε και με το πόδι της κάτι σαν τύμπανα. Η 9 μουσείς πού ήταν? Η 9 μουσείς ήταν πιο κάτω από την Κουκουβάγια, στην Πλάκα πάλι. Στην Πλάκα. Ναι. Οπότε και πιάνουν εκεί δουλειά η πρώτη MGC. Όπου ήταν ντράμερ ο Άλκης ο Παναγιωτήδης ο ηθοποιός, και στο πιάνο έπαιζε ο γιος του καλύτερου κουρδιστού που είχαμε τότε στην Ελλάδα, που ήταν και τυφλός. Και τσακώνονται ο πιανίστας και ο Παναγιωτήδης και φεύγουν και έρχονται οι υπόλοιποι στην Κουκουβάγια με κλάματα. Σε στυλ αμάν ελάτε, οι δυο να κάνουμε γκρουπ. Μας ψήνουν, εν πάση περιπτώσει, και έγινε ο χαμός στις 9 μουσείς. Κάτσε, είχες μείνει εσύ και ποιος άλλος από την Κουκουβάγια. Από την Κουκουβάγια, εγώ και ο ντράμερ. Α, εσύ και ο ντράμερ. Ναι, ναι, ναι.
Okay. Οι υπόλοιποι ήταν ο Ντόβας, ο οποίος δεν ζει πια, mm-hmm. ο Τσιμπερόπουλος που είναι στο Βέλγιο, παππούς πια, mm-hmm. και ο Μπελιγιάννης κιθάρα, mm-hmm. ο οποίος έμεινε μέχρι το τέλος που διαλύσαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό είχε έρθει και το γκρουπ του Eric Clapton που έγινε το δυστύχημα, mm-hmm. και μου είχε εμένα να τον φιλοξενήσω μέχρι να δούνε τι θα κάνουνε. Mm-hmm. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, το 67 support στους Rolling Stones στο Παναθηναϊκό, το 69, το 67 έρχεται μετά τους Stones και ο Πουλικάκος στο group, γιατί ο δικός μας πήγε φαντάρος, και γύρω στο 69 που ήταν και η Χούντα. Σας πιάσανε, δεν σας πιάσανε το 67 μας πιάσανε, όμως. Ναι, μας πιάσανε για ναρκωτικά. Ναι, ναι, με ναι. τον Πουλικάκο. Και εμένα. Και σένα, ναι, το Φαλιρέα, τον Παράκο, ναι, από ένα καρφί ενός άσχετου φίλου, ο οποίος δεν ξέρω τι, τι θέμα τι ήθελε να πετύχει, ναι. να πούμε, ναι. ναι. Αυτό έγινε μετά τους Stones, μου φαίνεται. Mm-hmm. Μας πιάσανε, ναι. Το 69 με τη Χούντα είχα και διάφορα, εντάξει, προβλήματα όχι οδυνηρά, που ήρθαν στην πλάκα που παίζαμε και μου λένε πολύτιμε το Σάββατο να έρθετε να παίξετε στο Χίλτον για τη Χούντα και μπλα μπλα μπλα. Λέω, το μαγαζί, λέω, πρέπει να αποζημιωθεί, λέω, δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ναι. Και με παίρνουν τηλέφωνο και λέει να περάσετε από το συνταγματάρχη τάδε πανεπιστημίου, δεν θυμάμαι το νούμερο. Και πάω και μου λέει, γιατί λέει έχετε μακριά μαλλιά. Και θυμάμαι ότι του είπαμε, και ο Χριστός είχε, λέω, μακριά μαλλιά. Τι είναι αυτό που πάνε να κάνετε με τον Μαστοράκη στην τηλεόραση, ήταν μια εκπομπή να γίνει, mm-hmm. θα δώσω εντολή να μην γίνει εκπομπή. Δεν πειράζει, λέω, ναι. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ζήτηση και πηγαίνετε. Mm-hmm. Και μετά φύγαμε ο Πουλικάκος στο Λονδίνο, εγώ στο Παρίσι. Και ξαναγύρισα το 1974, mm-hmm. όπου κόλλησα με τους Σόκρατες, mm-hmm. και το Σιδηρόπουλο. Σε δίσκους και τέτοια. Να σε πάω λίγο πίσω, να μου πεις κάτι. Πιο πίσω, ναι. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο, ας πούμε, ρε παιδί μου, πώς ήταν η εμπειρία σου στη φυλακή. Εντάξει, δεν είχες ξανακάνει φυλακή. Φαντάζομαι δεν το φανταζόσουν και ποτέ ότι θα μπεις. Ναι, καταρχήν να δοθήκαμε δύο-τρεις, ας πούμε. Έτσι, mm. Γιατί η κατηγορία ήταν χρήσης. Η χρήση. Σε μένα και στον Πουλικάκο, ας πούμε. Δεν πιάστηκε τίποτα πάνω μας, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν εμπειρία, γιατί είδαμε και διάφορους που είχαν πιάσει ηχουτική. Πολιτικούς, φαντάζομαι. Πολιτικούς, ακριβώς. Mm-hmm. Έπαιζα σκάκι με ένα πάρα πολύ... με ένα έμπορα ναρκωτικό που ήταν πανέξυπρος, ας πούμε, και είχαμε ανταγωνισμό. Θυμάμαι ότι έγραψα ένα ωραίο άρθρο για την pop μουσική, το οποίο βγήκε έξω και το μοιράζανε. Εντάξει, δεν έχω παράπονα, ας πούμε, και δεν ήταν και πάρα πολύ καιρός. Πόσο ήταν? Κάτι μήνες ήταν. Κάτι μήνες. Κάτι μήνες. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, εσύ μετά φεύγεις, ας πούμε, και πας Παρίσι. Πάω Παρίσι. Και εκεί τι κάνεις, πώς περνάς, τι γίνεται? Πάω Παρίσι. Και πέρα έκανα κάτι διαφημιστικά με τον κιθαρίστα τη Σιλβί Βαρτάν. Mm-hmm. Παρέα με το Βαγγέλη του Παθανασίου, mm-hmm. έκανα και κάτι φωνητικά, μου φαίνεται, στο 666 το δίσκο του. Child, ναι, και διάφορα ταξίδια. Είχα πάρει μια εντολή από ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι το όνομά του, να γράψω στο Πακιστάν τοπικές μουσικές. Και πήγες Πακιστάν? Πήγα Πακιστάν, πάρα πολύ ωραία ήτανε. Όπου έγραψα μουσικές από γάμους και τέτοια, που ήταν σαν τζαζ, ήταν πίπιζα, mm-hmm. τάμπλα και ο άλλος με το έγχορδο. Mm-hmm. Πήγα Αμερική. Αμερική τι έκανες? Αμερική ήταν απλώς επίσκεψη σε φίλο που με φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη για να ακούσω διάφορα συγκροτήματα σε τζαζ, mm-hmm. σε υπόγεια και τέτοια. Mm-hmm. Ναι. Έκανα πάρα πολλά ταξίδια. Ναι. Ναι, όλα είχαν να κάνουν με μουσική? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, ναι. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα. Ωραία. Στην Αμερική δεν πήγα για μουσική, αλλά μου είπε ο φίλος ότι υπάρχουν στην εταιρεία Αμερικάνων μουσικών γύρω στα 6 εκατομμύρια, λέει, μέλη. Mm-hmm.
6 εκατομμύρια. Η 4,5 μου είπε, κάτι τέτοιο ή 6,5. Μου λέει, το ξέρεις ότι όλοι αυτοί δεν δουλεύουν. Μπορούν να διαβάσουν παρτιτούρα ανάποδα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν εκατομμύρια μουσική και πάρα πολύ λίγοι είναι αυτοί που ανεβαίνουν στον αφρό. Ναι, βέβαια. Αυτό. Και ισχύει αυτό και στη jazz και στη rock και στην country μουσική τους. Ωραία. Μετά από σούπα γύρισα Αθήνα και έπλεξα με Σόκρατες. Για πες με Σόκρατες, πώς ήταν η φάση, πώς μπλέξατε. Καθόμουν στο Βυζάντιο. Στο καφενείο. Και έρχεται στην πλάτη Ακρονάκη και έρχεται ο του Κοριγόργης, ήταν ο Σπάθας και μου λένε ρε πολίτη με μπλα 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 και δέχτηκα. Και δέχτηκα γιατί είχα ακούσει η μουσική τους και μ' άρεσε, ας πούμε, ήταν hard rock. Ωραία, ήταν, θυμάμαι ο Μαγαζάτρας, ο Μακαρίτης, στο κύτρα μου λέει ρε πολίτη με τέτοιο κόσμο, λέει δεν έχω ξαναδεί, λέει, με εσάς. Μετά ξαναδιδάσκω και σε οδεία. Με τους Σόκρατες δηλαδή μόνο live παίξατε, στο κύτταρο. Live, δεν έχω παίξει σε δίσκο. Δεν έχεις παίξει σε δίσκο. Σε δίσκο έχω παίξει στο Μπουλικάκο και στο Σιδηρόπουλο. Ωραία. Ναι. Για πες μου λίγο, θέλω να σε πάω πάλι λίγο πίσω. Ναι. Για την γνωριμία σου με τον Έρικ Κλάπτον, ας πούμε. Πώς έγινε αυτό, πώς... Όταν έγινε το δυστύχημα, ξεμείνανε εντελώς. Δυστύχημα, ποιο δυστύχημα, τι έγινε. Juniors. Α, οι Juniors. Ναι. Και μοιραστήκαμε όλοι τους μουσικούς σε σπίτια για να δεν είχαν λεφτά. Εγώ τον πήρα στο, είχα μια καρσονιέρα στο Μαράζλιο και πέρασαμε ωραία γιατί ήταν ήρεμος, ήσυχος και παρόλο που βλέπαμε τον είχαμε δει τι κιθάρα είναι αυτή, δεν ήμουν άτομα να του πω παίξε μου κάτι, κατάλαβε, έπαιζε λίγο φλάουτο και μετά από λίγο καιρό φύγανε στην Αυστραλία και γυρίσανε στην Αγγλία όπου φτιάξανε τους Cream. Ο Πουλικάκος μάλιστα όταν είχαμε εγώ Παρίσι και αυτός ήταν στο Λονδίνο μου λέει ρε Δημήτρη πήγαινα σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και ήταν σε ένα επόδιο και κάνανε πρόβα σου μιλάω ειλικρινά ήταν ένα κομμάτι που επί τρεις μήνες που πήγαινα στο σούπερ μάρκετ το παίζανε συνέχεια. Και μετά βγήκε ο πρώτος δίσκος. Ναι. Ας πούμε ήταν συγκλονιστική περίπτωση για μας. Γιατί καταρχήν μετράχανε σε σχέση με άλλα συγκροτήματα που είχαν βγει μέχρι τότε. Ωραία. Όταν εσείς φτιάξατε τους MGC, ωραία, υπήρχε κάτι τότε στο εγχώριο τοπίο γύρω από ροκ μουσική ή δεν υπήρχε τίποτα ή ήταν όλα στεγνά. Οι Formics. Οι Formics. Οι οποίοι παίζανε, ας πούμε, καθαρό, εντός εισαγωγικών, ροκ. Ήτανε και pop. Οι Formics ήταν και χορευτικοί. Ήτανε το Γιάνκα που βγάλανε, δεν θα το παίζανε εμείς ποτέ. Δεν το λες και ροκ αυτό, εντάξει. Ακριβώς, ναι. Αλλά υπήρχε ενθουσιασμό στον κόσμο, να πούμε. Ήτανε, πώς θα το πούμε, easy listening ήταν για τον κόσμο. Άρα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο σαν εσάς, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Υπήρχαν και άλλα συγκροτήματα. Υπήρχαν. Οι Charms, έτσι, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες που βγήκανε. Καλά, όχι, εντάξει. Πούμε. Ναι. Μπράβο, Okay. Θέλω να μου πεις λίγο, επειδή αναφέρθηκες πριν, για την παρέα αυτή στο Βυζάντιο, στο Κολωνάκι. Πώς δημιουργήθηκε, τι ήταν αυτή η παρέα, τι έκανε. Εκεί ήταν κι άλλοι και ήταν και άτομα που δεν είχαν σχέση με μουσική. Ναι, σίγουρα. Ήταν ο Φαλιρέας, ο Δενέγρης που έγραφε και ποίηματα, ο Πουλικάκος, εγώ, ο Ταξής, ο Κούνδουρος. Στο Βυζάντιο ήταν, πώς να σου πω, ήταν σαν την αρχαία αγορά στην Αθήνα. Εμείς ως νεότεροι έτσι ακούγαμε καταπληκτικά πράγματα από αυτούς που μπορούσαν να μιλήσουν και ωραία και με βράδια. Και ήταν μια εμπειρία, οπωσδήποτε. Εκεί αρχίσαμε να ασχολούμαστε και με ποικίλα θέματα. Ξέρω εγώ, δώσαμε διάλεξη ο Πουλικάκος για το σουρεαλισμό στην Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων, εγώ για το Βάγνερ.
Μελετάγαμε ζωγραφικούς πίνακες, σουρεαλιστές, δανταϊστές, mm-hmm. ποίηση. Έγινε το περιοδικό πάλι που ήταν yeah. underground με εισαγωγή του Γιώργου του Μακρύ που ήταν περίπτωση ας πούμε γνώσεων και mm-hmm. ικανοτήτων στο yeah. λόγο. Άρα είχατε μια ποικιλία ας πούμε στα ενδιαφέροντά σας τότε. Μια ποικιλία. Yeah. Εγώ μπήκα πανεπιστήμιο φυσική, είχα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα αρχαϊκού στην Ελλάδα πρώτης κατηγορίας και είχα έρθει 14ος. Mm-hmm. Με πάρα πολλά πράγματα ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει το αθλητισμός. Mm-hmm. Συν της άλλης. Mm-hmm. Ήταν μια εποχή που από την άλλη μεριά είχαμε την επαφή με την Beat Generation. Mm-hmm. Φελιγέτη, Κέρουακ, όλα αυτά mm-hmm. τα διαβάζαμε ας πούμε. Σας άρεσα. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπες πριν, έχεις κάνει μαθήματα μουσικής. Κατά κάποιο τρόπο έχεις σπουδάσει μουσική. Όχι σε οδείο. Όχι σε οδείο. Όχι σε οδείο. Όχι σε οδείο. Αλλά έχεις μάθει σολφέζι, ναι, ξέρω εγώ, ναι, να διαβάζεις νότες. Ένας φίλος του πατέρα μου, πιανίστας που μας αντιπροσώπευε στο φεστιβάλ του Μότσαρτ στην Αυστρία κάθε αδί, μου έκανε διάφορα μαθήματα. Mm-hmm. Και άκουγα και πιάνο τη γυναίκα του, την Ήρμα. Καταπληκτικό mm-hmm. πιάνο, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Όταν αναφέρθηκες πριν, αλλά θέλω να το ξαναπούμε λίγο. Όταν επέστρεψες από το Παρίσι και από όλα αυτά τα ταξίδια που έκανες, στην περίοδο της μεταπολίτευσης, ας πούμε, τη λεγόμενη. Ναι. Σε σχέση με πριν, όχι μόνο μουσικά, αλλά και σαν αίσθηση πολιτική, ξέρω εγώ. Πώς ήταν τα πράγματα τότε, ξέρω πώς τα θυμάσαι, ρε παιδί μου, πώς τα έβλεπες. Ψαχνόντουσαν. Mm-hmm. Ο κόσμος ψαχνόταν, ας πούμε, γιατί ήταν λίγο σκληρή η περίοδος της Χούντας. Mm-hmm. Η μουσική άρχισε τότε και η εισβολή της ελληνικής μουσικής, mm-hmm. όπου είχαν γίνει δυστυχώς και μουσικά κομμάτια, τα οποία δεν ήταν ποιοτικά ισότιμα με τους ποιητές τους οποίους mm-hmm. είχαν πάρει mm-hmm. να τα κάνουν. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι τώρα μιλάς για Ελίτη, Ρίτσο κτλ. Ακριβώς. Παίρνανε τους στίχους yeah. τους και βγαίνανε κομμάτια που άλλα ήταν ωραία, αλλά δεν ήταν αξιόλογα. Και μας έκανε εντύπωση αυτό γιατί εμείς δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη επαφή. Αν είχαμε κάποια επαφή με την ελληνική μουσική, ήταν το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ένα είδος εθνικού μπλουζ, ας το πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Θυμάσαι σε πόσους δίσκους έχεις λάβει μερός ως μουσικός? Δηλαδή, εντάξει, είναι μεταφορέ, εκδρομέ. Ναι. Είναι το Live του ζωγράφου. Ναι. Είναι το Zorba the Freak. Ναι. Είναι το Flu. Είναι και το Flu. Είναι και κάτι άλλο. Είναι το Ζωντανή στο Κύτταρο. Ναι. Μου φαίνεται έχω παίξει και σε ένα δίσκο της Σπυριδούνας. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι. Και σε διάφορους άλλους ένα-δυο κομμάτια ηχογραφήσεις. Όχι σαν group. Ναι, ναι, ναι. Συμμετείχες όμως στο ναι. δίσκο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Θέλεις να πάμε λίγο ρε παιδί με αυτούς τους δίσκους που σου ανέφερα, να μου πεις τι θυμάσαι από εκείνες τις ηχογραφήσεις, ξέρω εγώ, από το κλίμα, θυμάσαι κάποια πράγματα? Ξέρω εγώ, να πούμε για παράδειγμα το Φλου με τους Σπυριδούλα, ξέρω εγώ, πώς ενεπλάκησες εσύ με αυτό, ξέρω εγώ, πώς έγινε? Είμαστε παρέα φίλοι και σου ζητήσα να παίξεις. Συνδυνόμαστε, λέει εσύ, άλλος μου το είπε. Mm-hmm. Ότι σε θέλει ο Σιδηρόπουλος και μου το είπε και ο ίδιος και παίξαμε, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ιδιαίτερα πράγματα της ηχογράφησης. Mm-hmm. Ναι. Ναι, δεν θυμάμαι ιδιαίτερα πράγματα. Φαντάζομαι όμως ότι θα θυμάσαι από το live του ζωγράφου. Εκεί πέρα, να ναι. μου πεις πέντε πράγματα. Έγινε τρίτη φορά. Ναι, τελικά. Το live της Ροχής το υπονομαζόμενο. Ναι, 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 ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί κατά κάποιο τρόπο είχε μαζέψει ο Πουλίκας μουσικούς για εθνική Ελλάδος, ας πούμε. Mm-hmm. Και πολλοί, δύο-τρεις μπασίστες, δύο-τρεις ντράμες, δύο πιάνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ας πούμε. Πολλοίς κόσμος, συγκίνησης. Mm-hmm. Ναι. Έμεινε ιστορικό αυτό. Ναι, ναι, είναι ιστορικό, ναι. Η συναυλία του Βροχής. Βέβαια, ναι. Με το Σιδηρόπουλο πώς ήταν η σχέση σας, ας πούμε? Ήσασταν φίλοι, συνεργαζόσασταν μόνο μουσικά? Πηγαίναμε σπίτι του. Mm-hmm. Ναι, εμένα πάντοτε μου άρεσε ο Σιδηρόπουλος, γιατί ήταν αυτό που λέμε
ο πλήρης μουσικός, δηλαδή έπαιζε κιθάρα. Τραγουδούσε, έγραφε τους στίχους και συνέθετε και το κομμάτι. Ο πλήρης μουσικός. Και σπίτι το κάναμε πάρα πολύ παρέα. Είχε το πρόβλημα βέβαια. Ναι, με τα ναρκωτικά, ναι. Με την άσπρη που το τζάκισε τελικά αυτό. Πήγαινα τότε πάρα πολλές φορές σπίτι του όταν ήταν πάρα πολύ άσχημα λόγω χουιδρών symptoms. Ήτανε κλασικός ροκάς κι αυτός. Ναι. Ναι. Εσύ δίδαξες ως μουσικός, είχες μαθητές. Ναι, 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 στο Πινδάριο 2. Και ιδιαίτερα μαθήματα και στο Πινδάριο, rock, blues, jazz, αρκετά χρόνια. Και μετά άρχισε η κρίση σιγά σιγά, οι γονείς δεν δίνανε λεφτά για οδεία. Εντάξει, ναι. Ναι, μπράβο. Ναι. Και υπήρχαν μαθητές, ας πούμε, που μετά... Πάρα πολύ υπήρχαν. Κάτι... Άρχισε σιγά σιγά όμως να μειώνεται. Το πρόσεξα και στα ιδιαίτερα μαθήματα. Εκεί έμαθα πάρα πολλά για τον εαυτό μου. Δηλαδή αναγκάστηκα να διαβάζω, γιατί μερικοί ήταν πραγματικά ταλέντα και έπρεπε να τους πεις πράγματα που να πιάσουν, ας πούμε. Και θυμάμαι ότι έκανα μια εργασία για κλίμακες, παγκοσμίως πόσες υπάρχουν και τα λοιπά. Διάβασα αρμονία. Και γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από μερικούς από αυτούς. Ήταν και κάποιοι μετά που φτιάξανε γκρουπ, κάποιες που κάναν κάτι σε σχέση με τη μουσική. Τώρα δεν θυμάμαι ποιους είχα. Πάντως έχω δει ένα πιανίστα που έπαιζε σε ένα μαγαζί jazz με μια τραγουδίστρια μαύρη και ήταν πρώην μαθητής μου. Ναι. Είχα το τραγουδιστή, ξεχνάω το όνομά του. Ένα γκρουπ είχα επίσης. Ξεχνάω και αυτούς το όνομά τους. Μήπως είναι η Λευκή Συμφωνία κάποια από αυτούς? Μπορεί να είναι. Λευκή Συμφωνία. Μου φαίνεται ναι. Γιατί κάτι είχες πει κάποια στιγμή σε μου μια κάποια ναι. συνέντευξη. Μου φαίνεται ναι. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί από κλασικά οδεία. Οι οποίοι... Είχαν επίξει μάλλον. Ναι. Είχαν επίξει με την άποψη, όχι με αυτά που μαθαίνανε, αλλά με αυτά που παίζανε. Λοιπόν, θέλανε να παίξουν αυτά που ακούνε. Βέβαια, και ερχόντουσαν να πούμε στο Πινδάριο, ας πούμε, το οποίο ήταν στο κέντρο και έγινε μετά στο Χαλάντι. Ωραία. Το ότι εσύ έχεις μάθει αρκετά πράγματα σε σχέση με τη μουσική, ότι τα έχεις μελετήσει ενώ, ξέρω εγώ, νότες, σολφές, κλίμακες και όλο αυτό το πράγμα. Το εντός εισαγωγικών ακαδημαϊκό, ωραία. Πιστεύεις ότι σε επηρέασε στο να είσαι αυθόρμητος στη μουσική και να μην είσαι εντελώς αυτοδίδακτος? Ξεκίνησες ως αυτοδίδακτος, αλλά έμαθες κάποια πράγματα στην πορεία. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Πιστεύεις ότι αυτό επηρεάζει τον αυθορμητισμό ενός μουσικού ή όχι? Το να έχει μάθει κάποια πράγματα, να τα έχει... Δεν νομίζω. Να... Όχι. Δεν νομίζω. Εμένα δεν μου έκανε κακό και μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια παίζω καλύτερο blues από πριν. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχεις ακούσει, είναι ότι οριμάζεις κιόλας και διαλέγεις τα στοιχεία εκείνα που σου κάνανε εντύπωση και πριν. Ναι. Σωστά. Αν δεν ήσουν μουσικός, λέμε τώρα, μαλακία ερώτηση σου κάνω τώρα, είναι πολύ υποθετική, αλλά αν δεν ήσουν, εντάξει, αν δεν είχε γίνει όλο αυτό. Ναι. Είναι η ερώτηση που κάνω στα μικρά παιδιά, τι θα ήθελες να ήσουν? Αστροφυσικός. Αστροφυσικός. Εντάξει. Επειδή έχω σπουδάσει φυσική, διαβάζω αρκετά βιβλία επιστημονικά, κλακευμένα, φιλοσοφικο-επιστημονικά, γιατί με την πάροδο της ηλικίας κοιμάσαι λιγότερο. Ναι, και για σωστό. Να βαρύνουν τα βλέφαρα, ας πούμε, διαβάζω διάφορα τέτοια βιβλία, σχετικά δύσκολα. Όχι πια λογοτεχνία, γιατί παλιά, άμα διαβάσεις τους κλασικούς Ρώσους, τον Κάφκα, τον Καμί και δύο-τρεις Αγγλοσάξονες, δεν θες τίποτα άλλο μετά, ας πούμε. Ναι. Άρα θα ήθελες να είσαι αστροφυσικός. Ναι, γιατί έχω σπουδάσει φυσική και με βάση αυτά που συμβαίνουν και με τη μαύρη τρύπα που φωτογραφίσανε, πάντοτε είχα έτσι ενδιαφέρον. Και πάντοτε έτσι κοιτάω καμιά φορά στο κομπιούτερ διάφορα που
ανακαλύπτονται και προστίθενται, ας πούμε. Και σαν μουσικός θα ήθελα να ήμουν drummer. Drummer, ε. Γιατί? Γιατί θέλω, περιμένω διάφορα πράγματα από drummers στα παίξηματα τα οποία δεν τα ακούω. Και θα ήθελες να τα κάνεις εσύ, ας πούμε. Και γιατί δεν ξέρω να παίζω drums, αλλά λέω ότι θεωρητικά, άμα στην ερώτηση θα απαντούσε ότι τι άλλο όργανο ήθελε να παίξει, θα γούσταρα drums. Ναι, και γιατί δεν το προσπάθησες ποτέ? Κοίταξε να δεις, είχα και πολλές ασχολίες, παντρεύτηκα, παιδί. Ναι. Κάναμε πάρα πολλά. Καλά, δεν σίγουρα, είχα προσωθεί εντελώς τη μουσική, για να είμαι ειλικρινής. Ωραία. Ταξίδια έτσι αλλιώς. Όταν γύρισα εδώ και κόλλησα με τους Σόκρατες, ενδιαμέσως, είτε ως ιδιώτης είτε με μουσική, είχα τη χαρτί με τον ΕΟΤ και με κάτι γκρουπ και παίζαμε Γερμανία και Ελβετία, έχω καταφέρει, άμα βγάλεις τα Τύρανα, τη Σόφια και τη Μόσχα, έχω πάει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι. Μέχρι Μάλτα, Γιβραλτάρ, Λουξεμβούργο, ναι. Με μουσική δηλαδή. Είτε με μουσική, είτε ως ιδιώτης. Είτε ως ιδιώτης. Είτε ως ιδιώτης. Τώρα μου ήρθε κάτι στο μυαλό που λέγαμε πριν για τους Σόκρατες. Μου είχε πει σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από χρόνια ο Γιάννης Οδρόλαπας. Ότι... Είμαστε μαζί καθηγητές στο Δύο Πλυντάριο. Ναι. Μπράβο, ήταν και ο Γιάννης, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ότι... Θέλω να μου πεις την άποψή σου, έτσι, σε σχέση με αυτό που μου είπε, τη δικιά σου άποψη. Ότι αν έβλεψε, ας πούμε, στη σκηνή τότε, το Σπάθα, τον Jimmy Page, τον Blackmore, και νομίζω ότι μου είχε πει και τον Gallagher, ότι αυτός θεωρεί, εκείνος θεωρεί, ο Γιάννης, ότι ο Σπάθας, ας πούμε, ήταν, ότι τους έσβηνε. Ότι ήταν πολύ καλύτερος κιθαρίστας, ας πούμε, από αυτούς. Εσύ τι λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το δεν ξέρω το τώρα η λέξη του σέσβηνε. Ναι, είναι... εγώ το λέω. Α, εγώ το λέω. Είναι βαλιά, το αλλά επανειλημμένως που συζητάμε μουσικούς, τους έχω πει ότι κάλλιστα αντέχει ο Σπάθας να παίξει σε ένα γκρουπ του Steel Cream, ξέρω εγώ. Ναι. Κάλλιστα. Και η περιοδία που κάνανε στην Αγγλία, τότε ο Σόκρατες, που είχαν πάει, πήραν πάρα πολλές καλές κριτικές. Ναι. Και ένας λόγος ήταν το παίξιμο του Σπάνθα. Εσύ από τους πληκτράδες, τους ομοειδεάτες σου, ας πούμε, έτσι, έχεις κάποιους που θαυμάζεις, που λες, ρε, είμαστε γάμα... πολλοί φίλοι και έχουμε παίξει και μαζί πολλές φορές με τον Κοντραφούρη, τον οποίο τον θαυμάζω. Είναι τρομερός πιανίστας, με ωραίες ιδέες, και έχει τρέξει και 7 μαραθώνιους. Ναι. Από ξένους, ποιες αρέσουν? Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Οι jazz μουσικοί μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αρχίζοντας από τον Errol Garner μέχρι τους τελευταίους μοντέρνους. Μ' αρέσει ένας... Studio Men που έπεσε πιάνο με τους, ξεχνάω το όνομά του, με τους Stones. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο που μου έκανε εντύπωση. Όλοι ήταν καλοί στα μεγάλα συγκροτήματα. Ναι. Ναι. Ωραία. Και μια που λέγαμε, που έλεγες πριν, εδώ λέγαμε, εσύ έλεγες για την αστροφυσική. Ναι. Ωραία. Που είναι μια ιδιαίτερη επιστήμη, παιδί μου. Θέλει, φαντάζομαι, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, έναν ορθολογισμό. Έτσι. Στο Θεό πιστεύεις? Όχι. Όχι. Δηλαδή η ερώτηση αυτή θέλει συζήτηση, ας πούμε. Σίγουρα. Αλλά έχω τις απόψεις του Αϊνστάιν, που ήταν άθεος, του Φρόιντ, του Χόκινγκ, που πέθανε, του Δημόκριτου, του Ηράκλητου και πάρα πολλών άλλων Ελλήνων φιλοσόφων από την εποχή της Ιωνίας, και γενικά δεν έχω καλές σχέσεις με την θρησκεία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά δεν το συζητάω με άτομα που μπορεί να εκπλαγούν ή να ταραχτούν. Αυτό μου λέγανε
στην Ουγγαρία ή στη Τσεχοσλοβακία που είχα ταξιδέψει με τη γυναίκα μου, ότι σε ένα τουριστικό φυλάδιο έλεγε ότι το 60-65% των Ούγγρων ή των Τσέχων, δεν θυμάμαι, είναι άθεοι. Με έναν που έπιασα συζήτηση μου είπε, αυτό που δεν καταλαβαίνω, λέει, με τους πιστούς, είναι ότι εμείς σεβόμαστε την πίστη τους επειδή τους δίνει κάποια παρηγοριά το πιστεύω τους. Όταν μαθαίνουν ότι είμαστε άθεοι όμως, είναι εχθρικοί και επιθετικοί χωρίς επιχειρήματα. Ναι. Μα νομίζω έχεις δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι η θρησκεία, γενικά η πίστη, θεωρείται κάτι αυτονόητο. Ότι δεν γίνεται να μην πιστεύεις. Οπότε ο άλλος, όταν σου του λες ότι είσαι άθεος, μόνο που σου λέει αυτό, νομίζω ότι έχει το επιχείρημα. Το μεγαλειώδες επιχείρημα, ας πούμε. Εσύ πρέπει να αντιτάξεις 15 επιχειρήματα και αυτό σου λέει ένα. Υπάρχει Θεός, τελείωσε. Ναι, όπως λένε εκεί, υπάρχει μια κίνηση αθεϊστών στην Ινδία που λέει, εάν λέει ο Θεός είναι αυτοδημιούργητος, γιατί να μην είναι αυτοδημιούργητος και το σύμπαν. Διότι η Αγία Γραφή λέει ότι το έφτιαξε ο Θεός. Αλλά στις ερωτήσεις, τι ουσία, από ποια ουσία αποτελείται ο Θεός και ποιος τον έφτιαξε. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι. Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι αυτοδημιούργητος ο ίδιος, σου λένε. Ναι. Αυτός έφτιαξε ναι, τον ναι, ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν. Και ποιος έφτιαξε τον Θεό. Ναι. Αυτό το βλέπω και σε βιβλία, δεν είναι δικό μου ναι. Επιχείρημα. Έτσι, σε διάφορα βιβλία, ας πούμε. Ωραία. Τώρα θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Δύο μάλλον ερωτήσεις είναι. Τι είναι, επειδή έχεις ασχοληθεί, αν κατάλαβα καλά από αυτό που μου είπες πριν, τη δεκαετία του 60, ασχολούσασταν με διάφορα πράγματα, είχε μια ποικιλία, γενικά με την τέχνη, ας πούμε. Ναι. Και όχι μόνο. Αλλά θέλω να μου πεις τι είναι τέχνη για σένα, τι είναι η τέχνη, τι προσπαθεί να κάνει, τι θέλει να καταφέρει και τι είναι μουσική. Κοίταξε, είμαι της άποψης ότι η μουσική είναι η πιο υψηλή από όλες τις τέχνες. Γιατί αυτό? Γιατί έχει γλώσσα παγκόσμια. Και ο κόσμος έχει επαφή άμεση με τη μουσική. Όπως είπε ο Νίτσε, μια ζωή χωρίς μουσική είναι λάθος. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, τι είπες την ερώτηση στην αρχή. Για την τέχνη. Τι είναι η τέχνη. Για την τέχνη. Κοιτάξτε, η τέχνη είναι τρόπος έκφρασης. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές μορφές τέχνης. Mm-hmm. Είναι τρόπος έκφρασης και έχει αμεσότητα, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα που υπάρχει, ας πούμε. Βλέπεις ότι στα μουσεία που πάνε να δουν παλαιούς πίνακες ή παλαιά γλυπτά, είναι άπειρος ο κόσμος, ας πούμε. Και πολλοί από αυτούς τους βλέπεις με θαυμασμό κοιτάνε διάφορα παλιά. Αυτό τι σημαίνει, ότι η τέχνη έχει επαφή και με το συναισθηματικό και με το διανοητικό επίπεδο κάποιου. Ασχολείται, ναι. Σωστά. Τώρα, αυτό που είπες πριν για τη μουσική, ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα, συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι επειδή η μουσική είναι πολύ εύκολη, όχι εύκολη να παίξεις ναι. ή να συνθέσεις, είναι η τέχνη που υπάρχει παντού. Μήπως αυτό τελικά της κάνει κακό. Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο να τη διαλέξεις. Μπράβο, αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Και μετά πολλοί μπερδεύουν τις μουσικές, δηλαδή, διεθνείς μουσικές είναι το blues, η jazz, η rock και η κλασική. Έτσι. Όλες οι άλλες είναι τοπικές μουσικές, εθνικές μουσικές. Και εκεί, πάνω εκεί, ένας με ρώτησε μαθητής, κινηματογραφική μουσική, δάσκαλε τι είναι. Λέω, η κινηματογραφική μουσική είναι σύνθεση πάρα πολλών μορφών και ειδών μουσικής για τα θέλω του σκηνοθέτη, ας πούμε. Εσύ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με τη μουσική και παίζεις, διόρθωσέ με τώρα αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ναι. δεν έχεις κάνει κάτι δικό σου. Όχι. Γιατί? Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συνθέτη. Πιο πολύ εκτελεστή παρά συνθέτη. Ναι. Έχεις φτιάξει όμως κατά καιρούς πράγματα. Έχω διάφορες συνθέσεις και τα λοιπά, αλλά δεν έτυχε το να ασχοληθώ με εταιρείες, να κάνω δίσκο και τέτοια. Επίσης, ένα άλλος λόγος είναι ότι συνήθως δίσκους κάνουν τραγουδιστές.
Ναι, όταν είσαι εκτελεστής πρέπει να πας σε άλλο επίπεδο για να κάνεις προσωπικό δίσκο. Και από την άλλη μεριά θα θεωρώ τον εαυτό μου συνθέτη, πώς θα το πω, που αυθόρμητο να γράφεις εύκολα κομμάτια. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι οι συνθέτες δεν γράφουν πολύ εύκολα κομμάτια και είναι όλοι τόσο αυθόρμητοι. Καλά, βέβαια δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μπράβο. Οπότε... σαφώς. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που δεν το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, δεν έχω ασχοληθεί. Δεν έχεις ασχοληθεί. Για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Πάντοτε έκανα και διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Συν την αναβλητικότητα που με χαρακτηρίζει κάπως και δεν έτυχε να... Δεν έτυχε. Α, μπράβο. Δεν σε ενοχλεί όμως, δεν σε όχι, πειράζει. Όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. Δεν έχω αποθυμένα δηλαδή με βάση το τι... Σύνθεση να κάνεις ένα δίσκο, ναι. Να λέει Δημήτρης Πολύτιμος. Ακριβώς. Όχι. Okay. Ναι. Στα βιβλία με γράφουνε, έτσι. Και σε συνεντεύξεις οι οποίες το τελευταίο χρόνο ήταν παραπάνω από τις συναυλίες, mm-hmm. λόγω της κρίσης σας. Ναι. Ναι. Έχεις μετανιώσει για κάτι που δεν έχεις κάνει σε όλη αυτή την πορεία ή είσαι σε όλα εντάξει με τον εαυτό σου, ας πούμε. Να πεις, ρε Δημήτρη, μαλακία που δεν έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, γενικά αισθάνομαι εντάξει με τον εαυτό μου. Απίστευτο ότι τώρα που έχω μεγαλώσει, πολλές φορές σκαπλώνω στο κρεβάτι πριν κοιμηθώ και μου έρχονται διάφορες μαλακίες που έχω κάνει, ας πούμε. Ναι, αυτό. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλές, ας πούμε, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι με πειράζει που το έκανα. Ναι. Τώρα που είμαι 87. Άρα έχεις μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχεις κάνει που μπορούσα να μην έχεις κάνει. Που μπορούσα να αποφύγεις. Που μπορούσα να αποφύγω, ακριβώς. Ναι. Ναι. Okay. Έχεις παίξει και σε κάποιες κινηματογραφικές ταινίες, έτσι δεν είναι? Ναι. Θες ναι. Να μου πεις σε ποιες? Τα Κουρέλια τραγουδούν ακόμα. Μπράβο. Σε μια ταινία του Ζερβού. Mm-hmm. Σε μια ταινία που παίξαμε με τον Πουλικάκο τώρα, του Κυριάκου, του καθηγητή των καλών τεχνών. Mm-hmm. Σε 3-4 έχω παίξει. Έχω γράψει, έκανα και μια μουσική για μια ταινία, θα σε γελάσω πια, ήταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έχω ετοιμάσει και μουσική για ένα θεατρικό έργο. Mm-hmm. Το οποίο έχει γίνει το θεατρικό. Έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτές οι συνεργασίες θυμάσαι πώς προέκυψαν? Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, στα Κουρέλια, πώς έχεις παίξει κιόλας, δεν έχεις παίξει? Ναι, παίζω στα Κουρέλια. Εγώ κλείνω και το φιλμ. Μπράβο, μπράβο, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Ήταν το Κορονάκι, η παρέα, ο Νικολαίδης και τα λοιπά. Mm. Είχαμε γίνει γνωστοί, μουσικές έτσι κι αλλιώς. Έχει μας... Σας φώναξε. Ναι, είχαμε επαφές και μπράβο. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, έχεις πει ότι είσαι οπαδός και το είπες και πριν κιόλας. Ναι. Της ροκ, της τζαζ και του ρεμπέτικου. Και του blues. Και του blues. Ωραία. Ναι. Εντάξει, το βάζω τώρα, το διευρύνω λίγο και το βάζω το blues μέσα στο rock, ας πούμε, γιατί για μένα είναι η ίδια μήτρα. Δηλαδή... Ναι, αλλά χρονολογικά πρώτα ναι, και το blues, ναι. Μετά η jazz και μετά το rock. Σωστά, σωστά. Θέλω να μου πεις τι βρίσκεις σε αυτά τα τρία είδη ξεχωριστά και σου αρέσουν και αν βρίσκεις και μεταξύ τους κοινά, ότι έχουν κοινά στοιχεία. Εμένα που μου έκανε καταρχήν η εντύπωση με τις σύγχρονες μουσικές ήταν το tempo. Mm-hmm. Δηλαδή, στην κλασική μουσική τα τέσσερα τέταρτα, ας πούμε, είναι 1, 2, 3, 4. Ενώ στη rock, στη jazz είναι 1, 2, 3, 4, αυτό που λέμε downbeat. Mm-hmm. Αυτό ο ρυθμός, έτσι, υπερέχει πάρα πολύ σε αυτές τις μουσικές. Και από την άλλη μεριά, προχώρηση και αρμονία με συγχορδίες που δεν μπορούσες να τις συναντήσεις σε κλασικά κομμάτια. Σπάνια. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό και θυμάμαι ότι στο οδείο μου έκανε εντύπωση ότι ερχόντουσαν από τα κλασικά οδεία και ξέρανε μόνο μαζόρε και μινόρε σκάλες. Και όταν τους έλεγα ότι υπάρχουν καμιά δεκαριά που πρέπει να κάνουμε, δεν το πιστεύανε. Αυτά οφείλονται, ας πούμε, στην πρόοδο της αρμονίας που έγινε με τις μουσικές αυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι το κοινό που βρίσκεις μεταξύ τους, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν και, είναι και τα γεγονότα της ζωής, έτσι, δηλαδή
οι στίχοι στα blues πολλές φορές έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές συνθήκες που ζούσαν οι νέγροι. Έτσι, οι μαύροι τζαζίστες στην Αμερική. Ναι. Το ροκ επίσης ανακατεύθηκε με πολιτικά. Ναι. Πολλά συγκροτήματα έχουν πολιτικό στίχο, ας πούμε. Θυμάμαι που φοράγες παλιά μια μπλούζα, μου το θύμισε ένας φίλος μου ο Κώστας, που σε βλέπαμε παλιά. Ναι. Που έλεγε, μην πυροβολείτε τον πιανίστα, τον πιανίστα είναι πολύτιμος. Αυτό μου το έφταξε ένας φίλος. Μου το έφταξε ένας φίλος, ο Άγγελος, με τον οποίο βλέπουμε και Champions League και έχει πάρα πολύ χιούμορ και είχε κάνει 5 μπλούζες για το γκρουπ. Μια-δυο φορές το βάλαμε όλοι, ας πούμε. Ναι. Εκτός από το ότι είναι το επίθετό σου, πιστεύεις ότι σε μια μπάντα είναι πολύτιμος ο πιανίστας ή θα μπορούσε και να μην υπάρχει? Μπορούσε να μην υπάρχει. Τρομερά τρίο υπάρχουν χωρίς πιάνα, αλλά γενικά είναι βασικό όργανο, γι' αυτό και τον λένε μαέστρο. Τον πιανίστα. Βέβαια. Εγώ από την εμπειρία μου μετράω πάρα πολύ στη ροκ μουσική τον μπασίστα και τον ντράμερ. Λόγω ρυθμού, ότι κρατάνε τον ρυθμό, ας πούμε. Όχι μόνο τον ρυθμό, το όλο ύφος. Γιατί παπάδες να είναι η μπροστινή γραμμή, εάν δεν πίσω δεν παίζουν καλά δεμένοι ο μπασίστας και ο ντράμερ, τέρμα. Τέρμα. Θες να μου πεις, είναι η τελευταία ερώτηση αυτή, τι κάνεις αυτή την περίοδο, είχες παίξει και σε ένα, για τον Νικόλα τον Άσημο, σωστά? Τελευταία, ναι, τελευταία, ναι, 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 με το, ο Βουγόπουλικάκος, ο Νίκος ο Σφυρόπουλος και ο κιθαρίστος που έχω στο Drifting Around, το blues group που έχω. Ωραία. Ναι. Τι κάνεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο? Προσπαθώ να οργανωθώ με βάση τα προβλήματα που έχει η χώρα. Έχω και βαριά άρρωση τη γυναίκα μου. Έπαθε το ίδιο πράγμα που έπαθε και ο κακομοίρης ο Αντώνης ο Τουκοδόργης. Και το πρόγραμμά μου είναι, για να μην γίνεις, πιεσμένο. Είναι πιεσμένο. Κάνω πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν έχω καταλάβει πού βρίσκεις όλη αυτή τη δύναμη, ρε, τόσο ετών. Κοίταξε να δεις, όσο να είναι προσέχω, ας πούμε. Παίρνω και βιταμίνη C και κανένα B12, σηκώνω κάτι βαράκια το πρωί και γενικά θεωρώ τον εαυτό μου cool. Δεν είμαι νευρόσπαστο, γιατί πάρα πολλά άτομα που είναι, ας το πούμε, speedy, έτσι, παρατήρησα ότι έχουν προβλήματα με υγεία μετά. Ναι. Ναι. Και μουσικά, πώς είναι το τελευταίο καιρό, τι κάνεις, ας πούμε? Μουσικά, ακούω μουσική και κάνουμε πρόβες, γιατί παίζω 2-3 συγκροτήματα από εδώ και από εκεί. Και παλιά είχα παίξει και με ένα άλλο που σταμάτησε, οι High Rollers. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, που είχαμε και ένα κομμάτι 2-3 εβδομάδες πρώτο σε μια νότια πολιτεία στην Αμερική. Σόπα. Που το είχαν στείλει, ναι, ναι, ναι. Και τα γκρουπ που έχεις τώρα είναι Drifting Around. Drifting Around, Πουλικάκος και ένας συνδυασμός του Πουλικάκος με Σπυριδούλα. Με τον Νίκο, βασικά. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ κάτι άλλο τώρα. Μπα, δεν νομίζω. Αρκετά πράγματα είπαμε. Ωραία. Έτσι. Άμα δεις κάπου που είναι κάπως άχαρο, μπορεί να το κάνεις μοντάζ. Όχι, δεν είναι άχαρο. Μια χαρά. Α, δεν ξέρω, ναι. Όχι, όχι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα.